6.000 ή 5.500, διόρθωσέ με, 600. Τον αριθμό. Αλλά κάτσε τώρα, θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια. Το να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό. Καλησπέρα κυρία Μπακογιάννη, σας ευχαριστούμε καλησπέρα που είστε μαζί μας απόψε. Μια και δύσκολη σε εσάς κυρία Κίτου και στην παρέα σας. Λοιπόν κυρία Μπακογιάννη, με τα μέτρα τα οποία ξεκινήσανε να εφαρμόζονται στη Βόρειο Ελλάδα που η κατάσταση έχει ξεφύγει, έχει μπει και ο Βόλος στο κόκκινο, η Αθήνα έχει ένα μερικό lockdown σε κάποιες επιχειρήσεις κλπ. Τώρα να σας το πω έτσι όπως μου έρχεται, θα τη βγάλουμε καθαρή, γιατί εδώ ο κόσμος αρχίζει πλέον και ζορίζεται πάρα πολύ και η οικονομία και το επίπεδο ζωής τους και ο τρόπος της ψυχικής φόρτισης από αυτό δεν είναι μόνο οικονομία, είναι και ψυχολογία όλο αυτό που γίνεται. Πού βρισκόμαστε κυρία Μπακογιάννη? Κυρία Κλέτου, περνάει και η Ελλάδα αυτό το οποίο περνάει όλος ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή παγκοσμίως οι άνθρωποι έχουν κατάθλιψη, οι οικονομίες χτυπιούνται αλίπητα. Βλέπετε τι γίνεται στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Αγγλία κτλ. Δεν θέλω καν να μιλήσω για Τσεχίες και εδώ πέρα στην περιοχή των Βαλκανίων. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Περνάμε μια πανδημία για την οποία δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Βλέπουμε έναν ιό τον οποίο ακόμα δεν τον ξέρουμε. Ακόμα ψηλαφυτά πάμε για να δούμε τι είναι το πρέπον κάθε φορά. Αναφερθήκατε νωρίτερα στα παιδιά. Εγώ που έχω πολλά και τα παρακολουθώ από πολύ κοντά, βλέπω ότι τα παιδιά τα μικρά πράγματι κρατάνε τις μάσκες τους, ξεχνάνε ότι τη φοράνε συνέχεια, είναι πιο πειθαρχημένα διότι είναι πιο μικρά παιδιά και ακούνε τους δασκάλους τους. Είναι λογικό ότι τα παιδιά του Λυκείου που είναι έτοιμα να μπουν στο πανεπιστήμιο έχουν πολύ πιο πολλές παρέες, είναι πολύ πιο στενά μεταξύ τους και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι επιδημιολόγοι προτείναν στη Θεσσαλονίκη τα παιδιά του Λυκείου να μείνουν στο σπίτι τους. Δηλαδή απλή λογική θέλει το πράγμα. Και από εκεί και πέρα πάμε κάνοντας το σταυρό μας και ελπίζοντας ότι τα μέτρα που έχουμε πάρει, εάν πραγματικά τηρηθούν, και όταν λέω αν πραγματικά τηρηθούν, για να είμαστε τελείως ειλικρινείς μεταξύ μας, η εικόνα η χθεσινή, όπου ξεχύθηκαν οι άνθρωποι από τη Θεσσαλονίκη και πήγαν οπουδήποτε ήταν αλλού ανοιχτές οι ταβέρνες, για να μπορέσουν να φάνε, λες και δεν θα ξαναπάμε ποτέ σε ταβέρνα, ήταν ένα πράγμα το οποίο δημιούργησε ακόμα περισσότερα προβλήματα. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, υποχρεώνεται η πολιτεία πλέον να πάρει μέτρα πιο αυστηρά, όχι για τους πολλούς δυστυχώς, διότι οι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι τηρούν τα μέτρα κατά γράμμα, αλλά για τους λίγους, οι οποίοι όμως είναι επαρκείς, για να φτάσουμε 10% να του πληθυσμού κάτι, να έχει σήμερα τον ιό. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Μπακογιάννη, επειδή είπατε κάνουμε το σταυρό μας. Ναι, το σταυρό μας το κάνουμε μπαίνοντας στα μέσα μαζικής μεταφοράς όπου παστονόμαστε σαν σαρδέλες. Το σταυρό καλά, μας, κυρία Κλήτου, ναι, να χαρείτε τα μάτια σας. Ναι. Διότι το ακούω και το ξανακούω. Αλλά το σταυρό μας το κάνουμε και στην εκκλησία που δεν έκλεισε, αλλά έκλεισε το γυμναστήριο. Αυτά δεν είναι κάπως άλματα λογικής? Κυρία Κλήτου, στην εκκλησία αυτή τη στιγμή μπαίνουν 9 άτομα. Άρα στις εκκλησίες τις δικές μας, και δεν μιλάω για τα παρεκκλήσια, 9 άτομα είναι άνθρωποι οι οποίοι χωράνε και είναι σε απόσταση. Ναι. Τώρα να περάσω στα λεωφορεία. Παραγγείλαμε καινούρια, παραγγείλαμε μελίζι, φέραμε τα κτέλ, ας πούμε όλες οι γραμμές Αθήνα Γλυφάδα, Αθήνα Ελληνικό κτλ. Γίνονται σήμερα με τα κτέλ του νομού Χανίων. Έχουν έρθει πάνω από 20 καινούργια, ολοκένουργια λεωφορεία, τα οποία κάνουν αυτές οι γραμμές. Ταυτόχρονα έχουν έρθει και τα υπόλοιπα κτέλ. Εάν χρειαστεί θα φέρουμε και άλλα. Έχουν εξαγγελθεί τα διπλά δηλαδή, τα μεγάλα λεωφορεία. Γίνεται μια αγωνιώδης προσπάθεια να καλύψουμε ένα κενό 5 χρόνων μνημονίων. Δεν θέλω να κάνω εγώ κριτική τώρα στην προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει 5 χρόνια μνημόνια γονατίσανε τις αστικές συγκοινωνίες. Και γίνεται τώρα ένας αγώνας δρόμου.
τον οποίο τον κάνουμε. Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι κάτω από 65%, εκτός από ορισμένα δρεμολόγια και αυτά σε ορισμένες ώρες, τα οποία θα αυξήσουμε και εκεί στο maximum των δυνατοτήτων μας. Δηλαδή δεν η υπάρχει ερώτηση, προσπάθεια. Η ερώτηση, εγώ δεν διαφωνώ ότι καταβάλλεται προσπάθεια. Το ερώτημα που μπαίνει είναι μήπως άργησε να καταβληθεί αυτή η προσπάθεια, κυρία Μπακογιάννη. Γιατί δεν είναι το πρώτο κύμα της πανδημίας, είναι το δεύτερο. Και υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας από το πρώτο κύμα στο δεύτερο, όπου με βάση τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης δεν έγιναν και πάρα πολλά πράγματα. Μάλλον υπήρχε ένας εφησυχασμός. Εάν η αντιπολίτευση ήξερε κανένα τρόπο να γίνουν γρηγορότερα, ίσως θα είχε καταθέσει κάποια πρόταση, την οποία με πολύ προσοχή θα είχαμε ακούσει. Mm-hmm. Αλλά η αντιπολίτευση σημερινή έχει κυβερνήσει και ξέρει πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι διαδικασίες. Και παρά το ότι πάρα πολλές διαδικασίες έχουν πολύ σμικρυνθεί, εξακολουθούν οι διαδικασίες να υπάρχουν και για λόγους στοιχειώδους διαφάνειας και διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Άρα οπωσδήποτε ένα χρονικό όριο χρειάζεται. Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα στη δικιά μου πατρίδα. Mm-hmm. Στα Χανιά έχουμε χρήματα από τον Ιάρχος για 7 νέες κλίνες ΜΕΘ. Για να δημιουργηθούν όμως αυτές οι κλίνες θέλουμε χρόνο. Δεν μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να κάνεις νέες κλίνες ΜΕΘ και παρά τα αυτά αυτό το έρημο κράτος με αυτές τις αδυναμίες, με τη γραφειοκρατία του, με τις δυσκολίες του, με αν θέλετε τη περισσότερη γραφειοκρατία από ό,τι χρειάζεται, έχει κάνει τις 500-1200. Έχει τώρα έλλειψη προσωπικού. Θα με συγχωρήσετε, αλλά να μαζέψουμε λίγο για να συμφωνήσουμε καταρχήν στα στοιχεία με όλο το σεβασμό. Σήμερα μόλις πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, νομίζω, μίλησε για 970 ΜΕΘ. Εσείς λέτε για 1200. Εγώ λέω για 1200. Ναι. Θα σας πω και το 970 γιατί δεν είναι ακριβές, γιατί βάζει μέσα και των στρατιωτικών νοσοκομείων και άλλες οι οποίες προϋπήρχαν και των ιδιωτικών, βεβαίως. Και των ιδιωτικών. Μα γιατί δεν είναι διαθέσιμες αυτές. Κύριε Σκουρή, ένα λεπτό. Ναι. 970 είναι σήμερα διαθέσιμες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα τις πάρουμε όλες. Θα χρησιμοποιήσουμε τα πάντα. Να τις πάρουμε όλες, αλλά τότε το ΕΣΥ, με συγχωρείτε, μισό λεπτό, τότε το ΕΣΥ θα γίνει σύστημα υγείας μιας ασθένειας, του COVID, όλοι άλλοι από καρκίνο και λοιπά που θα έρθουν. Όχι. Πώς όχι, άμα δεν υπάρχουν από ατυχήματα και από άλλα πράγματα. Όταν λέμε θα πάρουμε και του ιδιωτικού τομέα, στον ιδιωτικό τομέα πάνε αυτά. Γι' αυτό έχουμε πάρει το ιδιωτικού τομέα. Δεν είναι όλες για τις μεθόνες. Όχι, δεν είναι όλες για το COVID. Να τα βγάζουμε, γι' αυτό να μεταβευτούμε. Ένα λεπτό κύριε Σκουρή, όταν λέω 1200, εννοώ μέσα και αυτές οι οποίες έχουν ξεκινήσει να γίνονται. Αυτό και σας έφερα το παράδειγμα των Χανίων. Ότι αυτές, ας πούμε, όταν δεν έχει γίνει, επειδή το προσωπικό θέλει 6 μήνες μίνιμουμ, αυτό το λένε οι γιατροί, να εξειδικευτεί αφού του προσληφθεί. Καταλαβαίνετε, τώρα μιλάμε για 6 μήνες, μην τους βάζουμε αυτές τις μέρες. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, να βάλω... Ας τις έχουμε το Φεβρουάριο. Και δεν πειράζει. Μας τις έχουμε, κάποτε τις έχουμε. Εγώ συμφωνώ γιατί και εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί όπως πάει να έχουμε για τον Ιανουάριο lockdown. Αλλά... Διότι αυτή τη στιγμή έτσι όπως πάμε, κάνουμε έναν αγώνα κόντρα στο χρόνο. Σωστά, αλλά μην τους βάλουμε ότι υπάρχουν. Να σας πω, τώρα. Ακούστε, κύριε Σκουρή, να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Η Ολλανδία είναι μια πλουσιότατη χώρα. Ναι. Μιλάμε τώρα για παμπλουτίδου χώρα. Ναι. Αυτή η χώρα σήμερα πάει όλους τους COVID ασθενείς στη Γερμανία. Ναι. Εάν η Γερμανία αποφασίσει ότι κλείνει διότι έχει δικούς της, που δεν αποκλείεται καθόλου, θα γίνει Ολλανδία-Βέλγιο να παίρνει ανθρώπους και να τους πηγαίνει σε ξενοδοχεία και να τους δίνει στα ξενοδοχεία και... την καλύτερη δυνατή. Και εδώ συμβαίνει αυτό, αλλά δεν θέλω να πω αυτό. Όχι, εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μακάρι να μην συμβεί. Εγώ συμφωνώ, αλλά λέω είδα ανακοινώσεις οι οποίες λένε το αντίθετο, μπορεί να λένε ψέματα. Καλά, δεν τους πήγαν ακόμα σε ξενοδοχεία. Όχι σε ξενοδοχεία, ήταν στα νοσοκομεία μέσα, αλλά όχι συντατική.
Γι' αυτό και πεθαίνουν άνθρωποι μεγάλοι από κορονοϊό σε ξενοδοχεία που δεν έχουν. Σε νοσοκομεία. Σε νοσοκομεία που δεν έχουν ΜΕΔ. Αλλά δεν δε θέλω να πω τώρα. Σας παρακαλώ πολύ, υπάρχει τεράστια διαφορά. Σαφώς. Και επειδή μας ακούει ο κόσμος και δεν μπορεί να σπέρνουμε τον πανικό, πανικός υπάρχει αυτός. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά το να πεις ότι σε πάω στο ξενοδοχείο από το να πεις σε πάω στο νοσοκομείο. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Εννοείται, αυτό είναι αυτονόητο. Γι' αυτό κάνουμε τους διαχωρισμούς. Μα μιλάμε ελληνικά, φαντάζομαι, κυρία Μπακογιάννη. Ήθελα τώρα ναι, να αλλά είπατε ξενοδοχεία, κύριε Σκουρή. Από... Και... Επειδή αμέσως... τα δικά μου ελληνικά είναι πάρα πολύ καλά, σας διόρθωσα αμέσως. Δεν ακούσατε, με διόρθωσα αμέσως η Λίνα. Δεν... Λοιπόν, ήθελα τώρα να σας πω το εξής για τα λεωφορεία επίσης. Ξέρω ότι δεν είναι δικιά σας, οπότε είναι και λίγο άδικο που κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί μας. Και υποβαθμίζει την. Δεν πειράζει, βαράτε. Δεν πειράζει καθόλου. Καλά, δεν έχουμε και τέτοια καθόλου, πρόθεση καθόλου, τώρα. Ίσα. Απλώς τα ζητήματα πρέπει να μπαίνουν, κυρία Μπακογιάννη, για να μην θέμα. Υπάρχουν και ερωτηματικά. Εγώ πούμε λίγο πιο παλιό. Θυμάμαι ότι τα λεωφορεία ουσιαστικά, αν θυμάμαι καλά, τα τελευταία αγοράστηκαν το 2009. Και ήταν και λίγα. Τα πιο πολλά αγοράστηκαν τα Ίκαρος επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που άρχισαν και πρωτόκανα ρεπορτάζ για τα λεωφορεία, για να είμαστε και δίκαιοι. Και λίγα αργότερα μετά. Αυτή είναι η κατάσταση πραγματική. Δεν θέλω όμως ούτε σε αυτό να πω, το λέω του μόνο και μόνο για το θέμα. Να ήθελα να σας ρωτήσω το εξής επί της ουσίας. Πιστεύετε ότι υπάρχει μία διάρρηξη των σχέσεων κυβέρνησης και πολιτών σε αυτή τη δεύτερη φάση? Την πρώτη φάση γινόταν όλα σωστά και οι πολίτες υπάκουαν. Στη δεύτερη φάση, προφανώς με όλα αυτά που κουβεντιάζονται, πιθανόν γιατί είναι και κόποση, πιθανόν γιατί υπάρχουν και αρνητές της μάσκας, πιθανόν γιατί και οι γιατροί να μην κάνουν πάντα τις καλύτερες των. Δηλαδή, πρόσφατα ακούγαμε να μας λένε ότι στη Θεσσαλονίκη μάθανε και η Θεσσαλονίκη μέσα σε μια εβδομάδα, δεν ξέρω, όχι απλώς δεν έμαθε. Θέλω να πω, υπάρχει κατά τη γνώμη σας κάποιο πρόβλημα πολιτικό εκεί? Αυτό θέλω να ρωτήσω την τώρα Μπακογιάννη, γιατί ακούστε. Ακούστε, σέβομαι. Εάν κρίνουμε από τα αποτελέσματα όλων των δημοσκοπήσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού λαού και σε μεγάλα ποσοστά εμπιστεύεται την κυβέρνηση και στη διαχείριση της κρίσης της εθνικής και στην διαχείριση της κρίσης του COVID. Σωστό. Ότι υπάρχουν άνθρωποι... Από 80 λέω πήγαν 50, αν θυμάμαι καλά. Έχει μια διαφορά. Να σας πω κάτι. Στη δημοκρατία το 50, ξέρετε πόσο μεγάλο είναι, κύριε Σκουρή? Βεβαίως, αλλά είναι μικρότερο από το 80. Δεν τα λέμε, ξέρω τώρα. Βεβαίως είναι μικρότερο από το 80. Αλλά το 80 είναι στα ελληνικά νούμερα, μόνο κάτι παλιοί σταλινιστές μπορούσαν να τα υποστηρίξουν. Εμείς λοιπόν που δεν είμαστε οπαδοί του Στάλιν, ξέρουμε ότι το 50% είναι ένα συντριπτικό ποσοστό. Mm-hmm. Τι εννοώ με αυτό? Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τον τρόπο που επικοινωνούμε με την κοινωνία. Διότι πράγματι υπάρχει κόπωση. Πάρτε τον εαυτό σας. Εγώ παίρνω το δικό μου εαυτό. Εγώ σας διαβεβαιώ ότι έχω απίστευτα κουραστεί. Mm-hmm. Έχω κουραστεί, φοβάμαι, ανησυχώ. Έχω όλα τα συμπτώματα του μέσου Έλληνα, Ευρωπαίου, παγκόσμιου πολίτη, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτή την πανδημία και δεν ξέρει ακριβώς ποιο είναι το απολύτως σωστό να κάνει. Παίρνω τα μέτρα μου, φοράω τη μάσκα μου, κυκλοφορώ με το ανησυχητικό μου. Μπορεί να κάτσεις, αλλά παρά τα αυτά, έχω έναν άντρα ο οποίος έχει περάσει και μια περιπέτεια και τρέμω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό δεν μπορεί να μην σας επηρεάζει ψυχολογικά και βεβαίως επηρεάζει και την κοινωνία ψυχολογικά. Αλλά σε τέτοια περίπτωση αυτό έχουμε το πρόβλημα, αυτό αντιμετωπίζουμε και οφείλουμε με τον καλύτερο τρόπο όσο μπορούμε ανθρωπίνως να το διαχειριστούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα, επειδή δεν θέλω να ευλογήσω του παπά τα γένια, αλλά να πω ότι στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, το σύνολο μιλάμε, η Ελλάδα σήμερα είναι ακόμα, δεν ξέρω τι μας επιφυλάσσει επαύριο, αλλά σήμερα που μιλάμε είναι η καλύτερη χώρα στη διαχείρισή της. Δηλαδή τι να πουν οι άλλοι, τι να πουν οι Γάλλοι, τι να πουν οι Ιταλοί, που αυτή τη στιγμή έχουν γεμίσει. Κυρία Μπακογιάννη, η Ελλάδα πράγματι είναι καλύτερη όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων και σε αναλογία πληθυσμού. Γιατί για είδαμε σήμερα και τα, ναι, γιατί βλέπουμε και τα χάλια του Βελγίου και των θυμάτων κλπ. Είμαστε καλύτεροι όσον αφορά την οικονομική διαχείριση. Γιατί και πάλι εγώ θα αναφερθώ στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και ακούω το εξής αφήγημα, ότι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βέβαια είναι και άλλες οικονομίες,
η ζημία που στην οποία υπόκεινται οι κλάδοι οι οποίοι κλείνουν λόγω lockdown είναι μικρότερη με δεδομένο ότι οι αποζημιώσεις που λαμβάνουν είναι της τάξης του 60, του 70 και του 80%. Ένα ποσοστό το οποίο στην Ελλάδα δεν ισχύει. Σε ποια χώρα υπάρχει αυτό? Αυτό εγώ ακούω σαν επιχείρημα ότι υφίσταται στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία ενδεχομένως και λοιπά, στις μεγάλες οικονομίες. Υπάρχει κάποια προοπτική να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω, να πιέσουμε για κάτι παραπάνω από την Ευρώπη, έτσι ώστε αυτή η ζημία να μην είναι ολική καταστροφή για κάποιες επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες? Κυρία Κλήτου, αυτή τη στιγμή πάλι με τα ποσοστά, τα πανευρωπαϊκά, τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση οδήγησαν σε χαμηλότερα νούμερα ανεργίας, καταναλογία πάντα, έτσι, σε σχέση με αυτά που κατεγράφησαν σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτά τα μέτρα που πήραμε ήταν αν μη τι άλλο επαρκή, όχι για να κερδίσουν οι άνθρωποι αυτό που χάσαν, αλλά για να επιβιώσουν. Και να επιβιώσουν και οι εργαζόμενοι. Και συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε σε αυτή τη γραμμή, έτσι ώστε με τα χρήματα τα οποία δίνουμε να κάνουμε τον αγώνα να κρατηθούν οι θέσεις εργασίας μέχρι να φύγει αυτό το αναθεματισμένο 2020 και να μπούμε σε ένα καλύτερο 2021, το οποίο θα έχει μια διαφορετική προοπτική. Τώρα, τα στοιχεία της οικονομίας και μου κάνει εντύπωση η αντιπολίτευση είναι καμιά φορά χαριτωμένη. Όταν γύριζε ο κύριος Τσίπρας τα νησιά πριν το αρχές του καλοκαιριού, έκανε κριτική στην κυβέρνηση ότι καταστρέφεται ο τουρισμός και γιατί δεν ανοίγει η Ελλάδα. Βαρισίμαντες δηλώσεις από τη Ρόδο. Το ξέρω γιατί ήμουν στην Κρήτη εγώ τότε και η δική μου κριτική λέγανε ορίστε, τα λέει ο Τσίπρας, ανοίξτε. Μετά από αυτό, αφού πέρασαν αυτά, γίνεται κριτική γιατί ανοίξαμε. Και διότι πήραμε τα 2,5-3 δισεκατομμύρια τα οποία μπήκαν από τον τουρισμό. Όταν δεν έχουμε λάβει μέτρα, λέει γιατί δεν λάβαμε. Όταν λάβαμε, γιατί καταστρέφεται την εστίαση. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και καλό είναι να σταθούμε σε μία γραμμή και να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι κανείς δεν έχει μαγικό ραβδί, κανείς δεν έχει την απόλυτη γνώση. Σίγουρα έχουν γίνει και λάθη, διότι είναι η πρώτη φορά που διαχειριζόμαστε μία τέτοια κρίση. Όπου υπάρχουν λάθη πρέπει να είμαστε πολύ γρήγορα έτοιμοι να τα διορθώσουμε και τα θέματα βραδύτητας και τα θέματα τα οποία μπορεί να ανακύψουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί νομίζω κανείς να κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι δεν έχει κάνει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσει το κράτος αποτελεσματικά όλα αυτά που μας έχουν πέσει στο κεφάλι. Κυρία Υπουργέ, ό,τι και να λένε τα ποσοστά, για τον άνεργο η ανεργία είναι 100%. Και αυτή τη στιγμή έχουμε χιλιάδες οικογένειες όχι που αντιμετωπίζουν το φάσμα, θα χάνουν τη δουλειά τους, κλείνει η δουλειά τους. Κλείνουν τα εστιατόρια, κλείνουν τα μπαρ, κλείνουν τα καφέ, τα γυμναστήρια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα πια. Δεν είναι δηλαδή ένα που μπορούμε να μιλήσουμε με ποσοστά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνεχίζεται το επίδομα ανεργίας και σε αυτούς που είχαν πληγωθεί πριν και βεβαίως όποιον καινούριο χάσει τη δουλειά του σήμερα, αλλά και εκεί που θα είχε τελειώσει συνεχίζεται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν κόβεται το Ταμείο Ανεργίας στην περίπτωση που πας και προσθέσεις κάποιο εισόδημα από αγροτικές εργασίες που σου κοβότανε παλιά. Σήμερα δεν σου κόβεται, είναι προσθετικό. Δίνουμε δηλαδή και κάνουμε μία προσπάθεια στην μεν επιχείρηση με τις επιστρεπτές προκαταβολές οι οποίες όπως ξέρετε στο μεγάλο τους ποσοστό πλέον δίνονται, χαρίζονται και θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να μην μείνει κανένας Έλληνας αυτή τη στιγμή κοινωνικά απροστάτευτος. Μάλιστα. Να κάνουμε μια ερώτηση. Αλλάξουμε θεματική ενότητα τώρα. Ολοκληρώστε, κυρία Μπακογιάννη.
Ολοκληρώσατε? Όχι, εγώ ναι. Λοιπόν, τώρα, επειδή ξεκινήσαμε μετά του κορονοϊού, γιατί μας καίει σε όλα τα επίπεδα, αλλά είναι και μια εβδομάδα σημαντικών εξελίξεων, γιατί αύριο έχουμε εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θέλω μια δική σας εκτίμηση αυτή την ώρα. Πόσο, επειδή έχει ανοίξει ένας διάλογος εδώ, για το πόσο το αποτέλεσμα της εκλογής μπορεί να επηρεάσει δικά μας σημαντικά ζητήματα, κυρίως όσον αφορά τις εξελίξεις στο ελληνοτουρκικό, και σε ποιο επίπεδο μπορεί να επηρεάσει η μία ή άλλη περίπτωση εκλογής αυτή την ώρα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι κατά τη γνώμη μου είναι οι σημαντικότερες εκλογές των τελευταίων 20 ετών. Είναι σημαντικές όχι για μας, είναι σημαντικές για την ανθρωπότητα. Είναι σημαντικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι σημαντικές για την παγκόσμια ισορροπία. Και για την αντίληψη συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικές εκλογές. Να σας κάνω πρόβλεψη, θα ήθελα πολύ, γιατί θα έπαιζα κανένα στοίχημα και θα το κέρδιζα. Σήμερα όλες οι πληροφορίες και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν Biden. Αλλά επειδή κανείς δεν ξέρει και επειδή έχουν πέσει και έξω οι δημοσκοπήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλοι μας κρατάμε μικρό καλάθι. Σωστό. Και περιμένουμε με μεγάλη αγωνία να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Άρα η πρώτη μου ευχή είναι να υπάρχει ξεκάθαρος νικητής. Σωστό. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αν όμοι γέννητο δεν είναι ξεκάθαρη η νίκη του ενός ή του άλλου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπουν σε μία ακόμα πιο ακραία πόλωση εσωτερική, θα μπουν σε μία τεράστια περιπέτεια και μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο υπόλοιπος κόσμος. Άρα η πρώτη ευχή είναι όποιος είναι να είναι ξεκάθαρο. Η δεύτερη, εγώ δεν σας κρύβω καθόλου, ότι εύχομαι διακαώς να βγει ο Biden. Διότι βγαίνοντας οι δημοκρατικοί, δύο πράγματα έχουν σαν στόχο. Ο πρώτος στόχος τους είναι καταρχήν να μονιάσουν το εσωτερικό της χώρας τους. Το οποίο είναι πρωτοφανώς διχασμένο. Αυτός ο διχασμός είναι κάτι που δεν έχουμε δει ποτέ. Δηλαδή όσοι παρακολουθούμε την Αμερική χρόνια, δεν την έχουμε ξαναδεί ποτέ τόσο διχασμένη. Και το δεύτερο είναι ότι θα επανέλθει μια ηρεμία και ισορροπία στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή η εξωτερική πολιτική θα έχει πλέον δομή. Δεν θα εξαρτάται από ένα tweet, μια έτσι έξαρση, ένα θυμό ή οτιδήποτε άλλο ενός Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος όμως με βάση το Σύνταγμα ασκεί εξωτερική πολιτική και ασκεί εξωτερική πολιτική μόνος του. Άρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα, σε ό,τι αφορά λέτε τα δικά ότι μας, σε αυτό το επίπεδο θα εξισορροπηθεί λίγο η κατάσταση και έναντι του Ερντογκάν, αν εκλεγεί ο Biden? Εγώ θα σας το πω λίγο διαφορετικά. Έναντι του Ερντογκάν, το σύνολο της αμερικανικής γραφειοκρατίας παίρνει πλέον τρομακτικές αποστάσεις. Mm-hmm. Το μόνο που έχει απομείνει στον Ερντογκάν είναι προσωπικά η σχέση του με τον Τραμπ, αλλά και αυτήν πλέον την θέτουν πάρα πολλοί αναλυτές στην Αμερική σε αμφισβήτηση, διότι βλέπει ότι του κοστίζει και παγκοσμίως αλλά και στο εσωτερικό της χώρας. Άρα γενικώς η Αμερική στη φάση αυτή βλέπει ότι η πολιτική Ερντογκάν σε όλες τις χώρες, στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, δηλαδή με αυτά που κάνει σε εμάς, με αυτά που κάνει στη Λιβύη, με αυτά που κάνει στη Συρία, με αυτά που κάνει στον Αγκόρνο Καραμπάχ και ούτω καθεξής, διότι μπορούμε να μιλάμε αυτό, κυρία Παπαγιάννη, μέχρι και στο Σουδάν, είναι μια πολιτική η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή πλέον. Και οπότε υπάρχει ήδη ένα κύμα διωγγούμενο στην Αμερική, το οποίο θα θέσει τον Ερντογκάν πρώτων ευθυνών του. Είτε ο ένας πρόεδρος έρθει είτε ο άλλος. Τώρα με τον Biden, από τη θέση των δημοκρατικών και τις αρχές των δημοκρατικών και τις δημόσιες δηλώσεις Biden και τη γνώση που έχει ο Biden για θέματα, γιατί έχει πέσει και ένα ρόλο
ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ να ξέρει ότι η Κύπρος είναι ένα νησί το οποίο έχει ένα πρόβλημα, το οποίο δεν μπορούσε κανείς να είναι βέβαιος για τον προηγούμενο. Αυτό... ναι, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, έχει πολύ... η γνώση στην πολιτική έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σωστό είναι. Και η εμπειρία. Και να ξέρεις πλέον με ποιον έχεις να κάνεις. Οι Δημοκρατικοί με τον Biden έχουν προπολού ξεκαθαρίσει τις θέσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Κυρία Μπακογιάννη, μπορεί αυτή η αμφισβήτηση του Ερντογάν να φτάσει μέχρι να διακυβευτεί η παρουσία της Τουρκίας στη Δύση? Αυτό δεν είναι επιλογή της Δύσης, κύριε Σκούρη, είναι επιλογή του Ερντογάν. Είναι το δίλημα, γιατί μέχρι τώρα δεν το βάζει, αυτό λέω. Δεν... Όχι, όχι, όχι. Το ερώτημα είναι πώς διαβάζουν τον Ερντογάν. Κανένας δεν έχει κέφι να φύγει η Τουρκία από τη Δύση. Ούτε εμείς. Πρώτα εμείς, φαντάζομαι. Και, ναι, προφανώς. Και καλά, πρώτα εμείς, τέλος πάντων. Το ούτε εμείς το λέω. Ναι, ναι, ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κανένας δεν θέλει. Αλλά αυτό, το ταγκόχ θέλει δύο. Εάν ο Ερντογάν ο ίδιος έχει αποφασίσει να ακολουθήσει μια πολιτική και έχει δει τον εαυτό του και την Τουρκία επικεφαλής του μουσουλμανικού κόσμου και περίπου σε ίσο επίπεδο με την Αμερική, την Κίνα και τη Ρωσία, από εκεί και πέρα, ξέρετε, οι άλλοι θα διαβάσουν τις προθέσεις του Ερντογάν και θα αντιδράσουν. Μέχρι να βγει ο νέος πρόεδρος και να ορκιστεί τον... το Γενάρη. Είναι 20 Γενάρη. Μέχρι τότε εμείς τι θα κάνουμε? Θέλω να πω... Μέχρι τότε θα περάσουμε με πάρα πολύ μεγάλες εντάσεις και πάρα πολλές δυσκολίες. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, συγγνώμη, σε αυτό το επίπεδο τώρα, να μείνουμε σε αυτό. Είπατε ότι αυτή τη στιγμή όλη η γραφειοκρατία της Αμερικής και ακόμα και ο Λευκός Οίκος, ο σημερινός Λευκός Οίκος, καταλαβαίνει ότι το κόστος της υποστήριξης του Ερντογάν είναι σημαντικό. Σε αυτό να εντάξουμε και το σημερινό μήνυμα Πομπέο στον Νίκο Δένδια, όπου υπάρχει ευθεία καταγγελία της τουρκικής προκλητικότητας. Δηλαδή, μπαίνει μέσα σε αυτό το πλαίσιο που περιγράψατε νωρίτερα. Σε αυτό να εντάξετε το μήνυμα Πομπέο, σε αυτό να εντάξετε το ταξίδι Πομπέο στην Κύπρο και στην Σούδα, σε αυτό να εντάξετε ότι πέρασε ο Πομπέο δύο μέρες στα Χανιά στο σπίτι του Πρωθυπουργού, σε αυτό να εντάξετε τα διαφορετικά μηνύματα τα οποία για πρώτη φορά έρχονται και τα οποία δεν βάζουν τους, την Αμερική και, τις, και την Τουρκία στο ίδιο επίπεδο, αλλά τονίζουν τη στρατηγική σημασία της Ελλάδος. Παρακάστα δεν είναι όμως το αυτή του Τούρκου, κυρία Μπακογιάννη. Συνεχίζει την προκλητικότητα, την παραβατικότητα και ο Ακάρ σήμερα μας είπε πρόθυμοι να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εφόλης της ύλης όμως. Αυτή είναι η πάγια θέση της Τουρκίας. Και εμείς, μία από, θα έλεγα, τις κατακτήσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι ότι έχει συμφωνηθεί παγκοσμίως, δηλαδή και από τους Αμερικάνους και από τους Ρώσους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η συζήτηση για την οποία πάμε, δηλαδή αυτές οι διαπραγματεύσεις, αν πάμε ποτέ, είναι οι διαπραγματεύσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Τι λέει το διεθνές δίκαιο? Το διεθνές δίκαιο λέει ότι όταν συνορεύεις έχεις κοντά χώρες οι οποίες διεκδικούν την ίδια υφαλοκρηπίδα και τα ίδια νερά, είναι υποχρεωμένες αυτές οι χώρες να καθίσουν να συζητήσουν μεταξύ τους, πρώτον να αποφύγουν τις εντάσεις, πράγμα που δεν τηρεί η Τουρκία, δεύτερον να καθίσουν να συζητήσουν μεταξύ τους και αν δεν τα βρουν να πάνε στο διεθνές δικαστήριο. Αυτή είναι λοιπόν η πάγια ελληνική θέση, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική θέση. Είναι η θέση την οποία υποστηρίζουν οι πάντες σήμερα. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενοχλήσει τους Τούρκους, διότι αυτό σε ένας πολύ στενός κορσές, τον οποίο θέλουν να αποφύγουν, διότι ξέρουν ότι έχουν ξεκινήσει με μια θέση που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από κανέναν διεθνώς, γιατί οι Τούρκοι λένε τα νησιά δεν έχουν επίρρεια. Αλλά διεθνώς, και με αποφάσεις δικαστηρίων και όλοι ξέρουν ότι τα νησιά έχουν επίρρεια. Άρα αυτό το κορσέ θέλουν να τον αποφύγουν. Και μάλιστα, από εκεί και πέρα γι' αυτό και τρεις φορές συμφωνήσανε και τρεις φορές φύγανε. Τώρα όμως, κυρία Μπακογιάννη, 45 χρόνια η Τουρκία δεν πήγε στη Χάγη για το ένα και μοναδικό χώρο με ευνοϊκότερες συνθήκες για μας. Γιατί να πάει τώρα? Για μας... Ναι, γιατί να πάει τώρα? Δεν το κατάλαβα.
Λέω που συνθήκες εμείς ήμασταν ακόμα πιο ισχυροί σε κάποιες χρονιές. Που είχαμε το θέμα μιας πολιτικής της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία σαν καρότο. Που είχαμε πιο ευνοϊκές συνθήκες για μας. Και η Τουρκία δεν πήγε. Μα δεν είχαν ποτέ. 74. Το ερώτημα είναι γιατί να πάει τώρα. Μα ένα λεπτό. Δεν είχαν ποτέ προχωρήσει οι διερευνητικές επαφές να καταλήξουν. Εάν κατέληγαν οι διερευνητικές επαφές, σας θυμίζω ότι σταματήσαν το 15. Ναι. Δεν το 16. Το 16. Δεν σταματήσανε για οποιοδήποτε λόγο πριν. Άρα η διαδικασία ήταν σε εξέλιξη. Mm-hmm. Η διαδικασία των διερευνητικών οδηγεί, όπως σας είπα πριν, ή σε συμφωνία, ή αν δεν υπάρξει συμφωνία, προσφύγει στη Χάγη. Ναι. Απλώς όλοι ξέρουμε ότι ήταν ο 60ος πρώτος γύρος. Αυτό λέω. Ήταν σαν να ήταν ένα πράγμα να το μεταθέσουμε για αύριο. Βρεσέ αύριο που λέγανε τα παλιά μπακάλικα. Ναι, ναι, καλά, δεν είναι έτσι ακριβώς. Υπήρχαν διερευνητικές επαφές που είχαν. Εντάξει, αλλά επειδή αυτά δεν θέλουν πολύ έτσι, εύκολη ανάλυση, υπήρξαν διερευνητικές που είχαν κανένα αποτέλεσμα. Και υπήρξαν διερευνητικές που είχαν προχωρήσει πολύ. Άρα μην τα λέμε έτσι όλα, μην τα ισορροπούμε. Άρα λοιπόν λέτε ότι άρα για να συνοψίζουμε, λέτε ότι μέχρι το Γενάρη που θα υπάρξει αλλαγή σκυτάλης, θα έχουμε ένα δύσκολο διάστημα. Κυρία Μπακογιάννη, στην περίπτωση που εκλεγεί ο Τραμπ, πιστεύετε ότι θα υπάρξει αλλαγή πολιτική σε αυτό το σκέλος ή θα συνεχίσουμε με τον Τούρκο απασφαλισμένο να πατάει στις πλάτες του Ερντογάν και να διεκδικεί τα πάντα? Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια ουσιαστική αλλαγή έναντι ολόκληρης Ευρώπης, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι εμείς είμαστε κομμάτι της Ευρώπης. Mm-hmm. Άρα, δεύτερον, πιστεύω ότι θα υπάρξει μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή και μια τελείως διαφορετική ευαισθησία στο θέμα του σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Και πόσο και πιστεύω... έρχεται αρρωγός αυτό η απόφαση Μακρόν να τα βάλει με τον Ερντογάν? Ακούστε, η απόφαση Μακρόν το να τα βάλει με τον Ερντογάν δεν ξεκίνησε χθες. Είναι μια πολύ... Ο Μακρόν είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που αντελήφθη ότι η πολιτική της Τουρκίας δεν είναι ένα θέμα ελληνοκυπριακό, αλλά βλάπτει και πλήττει ευθέως τα ευρωπαϊκά συμφέροντα παντού. Με την πολιτική του στη Λιβύη, με την πολιτική του στη Συρία, με την πολιτική του παντού σε όλη τη Μέση Ανατολή, με την πολιτική του στο Αζερμπαϊτζάν, επαναλαμβάνω. Σωστά. Αυτό λοιπόν τον έκανε τον Μακρόν να αντιδράσει εγκαίρως. Πάνω σε αυτό έρχεται η Τζιχάντ. Η Τζιχάντ, οι ακραίοι δηλαδή Ισλαμιστές που τους παρακολουθούμε σήμερα να έχουν δράσει, είναι αυτοί που στη μεγάλη τους πλειοψηφία έχουν είτε επανέλθει από τη Συρία, από εκεί που πολεμούσανε μέχρι τώρα, και έχουν μπει στην Ευρώπη με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ή είναι άνθρωποι οι οποίοι επηρεάζουν δεύτερες ή τρίτες γενιές που δεν έχουν αφομοιωθεί στην Ευρώπη και τους χρησιμοποιούν ως πιόνια. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, τη παγκόσμια κοινότητα έχει ανοιχτό πόλεμο με την Τζιχάντ. Μάλιστα. Ανοιχτό πόλεμο. Δεν ένα πράγμα δεν μπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτό από την Ευρώπη είναι ότι οποιοδήποτε τζιχαντιστής θα επιβάλλει αρχές και αξίες ξένες προς το ευρωπαϊκό πρότυπο στη δική μας Ήπειρο. Έτσι, αυτό πρέπει να είναι σαφές. Επίσης όμως, αφήστε με να τελειώσω, πρέπει να είναι σαφές ότι αυτός ο πόλεμος είναι πόλεμος ενάντια στην τρομοκρατία. Ναι. Δεν είναι πόλεμος θρησκειών. Τώρα. Το Ισλάμ είναι μια μεγάλη θρησκεία. 1.200.000.000 άνθρωποι, φιλήσυχοι άνθρωποι στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Ναι. Δεν κάνουμε πόλεμο κατά του Ισλάμ ή κατά των μουσουλμάνων. Κάνουμε πόλεμο κατά της τζιχάντ. Μάλιστα. Και μια που λέτε για πόλεμο, στη Βιέννη αυτή τη στιγμή γίνεται πραγματικός πόλεμος. Δεν είναι μόνο οι πυροβολισμοί στη συναγωγή. Φαίνεται ότι υπάρχουν επιθέσεις και σε άλλα σημεία. Είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα. Αυτή τη στιγμή είναι πολλές οι επιθέσεις. Βλέπουμε αυτή την ώρα και στα πλάνα μας τι γίνεται.
Κυριολεκτικά πόλεμος. Ναι, ναι, έχουμε πάντως ένα νεκρό και αρκετούς τραυματίες από ό,τι φαίνεται. Να στείλουμε τις ευχές μας. Να επιστρέφει η τρομοκρατία στην καρδιά της Ευρώπης, κυρία Μπακογιάννη. Και τις προσευχές μας στον αυστριακό λαό. Ένα λαό ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, έχει δεχθεί και έχει περιθάλψει πάρα πολύ κόσμο από όλο τον κόσμο. Αλλά έναν λαό ο οποίος και αυτός με τη σειρά του, όπως οι Γάλλοι αλλά όπως όλοι οι Ευρωπαίοι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι αμήλικτος απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, κλείνουμε και αυτό το κεφάλαιο. Μια τελευταία ερώτηση, κυρία Μπακογιάννη, και θέλω να μου σχολιάσετε. Σήμερα υπήρξε μια τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με τους Πριτάνης εξ αφορμής του χυδαίου περιστατικού με την ταμπέλα που κρέμασαν αναρχικοί, αντιεξουσιαστές, παραβατικό περιθώριο, δεν ξέρω ποιος ήταν, στον κύριο Μπουραντώνη, τον Πρίτανη της ΑΣΟΕ. Κράτησα μία σημείωση. Ήρθε η ώρα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να αντιμετωπίσουμε το παρακράτος με αριστερό προσωπείο και μίλησε για ιδιότυπο φασισμό. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν έχω ξανακούσει πρωθυπουργό μέχρι σήμερα να αναφέρεται με τέτοια σκληρότητα και τόσο εντοπισμένα σε αυτό που γίνεται στα ΕΗ με τα πολιτευτικά. Διότι μην πέφτουμε από τα σύννεφα, αυτή η κατάσταση στα ΕΗ, χαοτική και η παραβατική, έχει εδρεωθεί με τα πολιτευτικά. Πώς το σχολιάζετε, ναι, αυτό και πώς μπορούμε να περιμένουμε ότι κάτι θα αλλάξει επί της ουσίας, γιατί έχουμε δει και έχουμε ξανακούσει εξαγγελίες κλπ. Όλα αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Θα αλλάξει, γιατί πρώτη φορά ακούσατε πρωθυπουργό να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Και θα αλλάξει, διότι αυτή η περίεργη και σιωπηλή ανοχή, την οποία δυστυχώς με τα πολιτευτικά ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας είχε απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Σας θυμίζω 17 Νοέμβρη, τρομοκρατικές ενέργειες, διάφοροι αναρχικοί που ονομαζόμουσαν τα παιδιά μας κτλ. Αυτό πλέον από την κοινωνία την ίδια δεν γίνεται αποδεκτό. Και το κερασάκι στην τούρτα, αυτό υπήρχε στην κοινωνία την ελληνική. Γι' αυτό και είδατε με τι ενθουσιασμό η ελληνική κοινωνία αποδέχθηκε την κατάργηση του ασύλου. Άρα τώρα αυτό που έγινε με τον Πρίτανη ήταν πραγματικά αυτό που ξεπέρασε πλέον τις αντοχές όλων. Διότι αυτό είναι ακραίος φασισμός. Μάλιστα. Διότι τέτοιες εικόνες τις είδαμε από φωτογραφίες στην κατοχή, τις ζήσαμε από φωτογραφίες με την τζιχάντ, με τρομοκράτες, με οργανωμένους εγκληματίες σε απαγωγές. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το συγχωρέσει η ακαδημαϊκή κοινότητα. Να κλείσω όμως λέγοντας ότι εδώ, και κάνω έκκληση προς όλους, τέτοιου είδους φαινόμενα δεν μπορεί να τα αποδεχθεί κανείς. Ούτε ορισμένοι μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα που από φόβο αντιδρούν αυτή τη στιγμή διαφορετικά. Μάλιστα. Δεν τους φοβόμαστε, επαναλαμβάνω, και θα υπάρξει πραγματικά η τιμωρία που τους πρέπει. Ξεκάθαρα πράγματα είναι πλημέλημα. Πλημέλημα θα είναι, κυρία Μπακογιάννη, τώρα αυτά. Πλημέλημα είναι. Τι τιμωρία θα υπάρχει. Να δείτε. Καλλιεργήστε να δείτε τι θα υπάρχει. Θα ο Πρωθυπουργός, ακούστε, ακούστε κύριε Σκουρή, επειδή εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά. Αυτό δεν είναι. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ένα λεπτό. Η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Συμφωνούμε, το συζητάμε αυτό. Δεν δέχομαι λοιπόν εγώ από κανέναν να κρεμάει μια ταμπέλα. Αφού συμφωνούμε λοιπόν, κατά τη γνώμη μου δεν είναι πλημέλημα. Αυτό λέει δεν είναι. Είναι, αλλά είναι κείμενη νομοθεσία. Και είναι η αρχή της ευνοϊκότερης διάταξης που ισχύει στο ποινικό. Δυστυχώς, κύριε Μπακογιάννη. Καθίστε να το λοιπόν, σκιάσουμε. Λοιπόν, εν αναμονή. Θα το δούμε. Και από εκεί και πέρα θα δούμε. Πάντως οι αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου είναι μέσα στα όπλα της κυβέρνησης και το ξέρετε. Αυτό θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μπακογιάννη, για τη συζήτηση που είχαμε. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Και πάμε να πάρουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε.